ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παλιές και νέες επιτυχίες του Νίκου Πορτοκάλογλου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι ακροατές του Διεσί 101,3. Ο καλλιτέχνης που φέτος συμπλήρωσε 30 χρόνια στη δισκογραφία μάγεψε τους ακροατές του Διεσί σε μια βραδιά γεμάτη ροκ και αναμνήσεις. Έχει, αυτό το, έχει πετύχει αυτή την τη μαγική ισορροπία, δηλαδή ένας σταθμός με λαϊκή απήχηση που υποστηρίζει και πράγματα πιο δύσκολα και απαιτητικά. Τον ευχαριστώ που μας στηρίζει. Κλείνω και έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Είναι η, φαντάζομαι, οι πιο αφοσιωμένοι, ας πούμε, ακροατές του Διεσί και δικοί μου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία απόψε να έρθουν να δουν την παράσταση. Επίσης αυτή η εβδομάδα είναι χαρούμενη εβδομάδα για μένα, γιατί κυκλοφόρησε και ο δίσκος. Κάτι ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Είναι 30 χρόνια στη δισκογραφία, 30 χρόνια ταξίδι, και μέσα σε αυτό το πνεύμα έγινε και δούλεψα και αυτό το δίσκο, και χρησιμοποίησα τα γενέθλια αυτά σαν αφορμή για να γνωρίσω τους νέους συναδέλφους μου. Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν έχω ταμπού ούτε με τους πολύ νέους ούτε με τους πολύ μεγάλους. Πιστεύω δηλαδή ότι το να είσαι ζωντανός και δημιουργικός δεν είναι προνόμιο κάποιας ηλικίας. Μιλάτε για την κρίση των τελευταίων δύο χρόνων, ναι, σαφώς. Αυτό μας αγγίζει και μας πονάει όλους. Όλων τα εισοδήματα μειώνονται, όλων οι δουλειές δυσκολεύουν κτλ. Αλλά έχω ένα στίχο σε ένα τραγούδι του νέου δίσκου που λέει: το ξέρω, γίνανε όλα δύσκολα, μα πότε δεν ήταν δύσκολα. Πραγματικά υπέροχη βραδιά, αλλά ο Στάθης Παπούλιας δεν με έχει πάει ακόμα πουθενά, το καταγγέλλω και δημόσια. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τελειώνει, Στάθη μου, θέλω να πω άλλη μια